Ας φύγουμε από εδώ πέρα. Ευχαρίστως. Πολύ καλύτερα. Ήδη νιώθω ότι όλα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Σταθείτε. Το δέντρο. Α, αυτό κι αν είναι ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η θηλιά, αδερφέ. Με αυτή κρεμάστηκε ο Όντιν. Στην τρελή αναζήτησή του για τα μυστικά της ζωής και του θανάτου και όλα αυτά. Τι κάνεις? Είναι φορτισμένο αντικείμενο, σημαντικό για τον Όντιν. Ίσως του βρω μια χρήση. Αδερφέ, όσα είπαν για το μικρό... Δεν θα συμβούν. Α, συμφωνώ. Δεν πρόκειται να συμβούν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Φυσικά και δεν πρόκειται. Το ερώτημα είναι πώς. Δεν σκέφτεσαι σοβαρά να σκοτώσεις τον Χάιμνταλ, έτσι? Θα κάνω αυτό που πρέπει. Α, αυτό μόνο? Κακώς προσπαθείς να τον μεταπίσεις, Μιμίρ. Ξέρεις τον Χάιμνταλ. Είναι πράγματι ένα κακεντρεχές, μοχθηρός σκατό. Και τόσο πιστός που ο Όντιν του εμπιστεύτηκε το Γιάλαρχόρν. Αν μπορούμε να τον εξοντώσουμε πριν το Ράγναρόκ, τότε ας μην διστάσουμε. Μόνο την ενόρασή του να αναλογιστούμε, αυτό το «αν» γίνεται ίσο με βουνό. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα να σχεδιάσουμε μια δολοφονία, και εγώ έχω σκουριάσει αρκετά σε αυτό, δεν έχουμε τρόπο ούτε να πλησιάσουμε τον Χάιμνταλ, ούτε να τον σκοτώσουμε. Σκότωσα μεγαλύτερους θεούς από αυτόν. Δεν έχω καμία αμφιβολία, αδερφέ. Αλλά δεν εννοώ αυτό. Κράτε, βλέπω κάτι. Πάνω αν θες να φύγεις από εδώ. Ακούστε, νομίζω πως δεν καταλάβαμε το μήνυμα των Νόρν. Όλοι μας έχουμε ροπή σε κάτι. Και εσύ έχεις τον αορμά στον κίνδυνο για να προστατέψεις όσους αγαπάς. Δεν σκοπεύω να αλλάξω. Όχι σε αυτό. Γιατί να αλλάξεις? Από ό,τι φαίνεται η δική μου ροπή είναι να σκοτώνω αυτούς που αγαπώ. Φρέια. Δεν θέλω να με παρηγορήσετε. Κανείς σας. Η κατηγορία τους ήταν σκληρή. Κανείς μας δεν πιστεύει. Πολύ σκληρό πράγμα η αλήθεια. Θέλει κανείς να διαφωνήσει με αυτό? Όχι. Αλλά η μοίρα του Μπάλντουρ είχε πολλές αιτίες, όπως την προφητεία. Πώς το εννοείς αυτό, αδερφέ? Στην πατρίδα μου έχουμε ιστορίες ατόμων που εκπλήρωσαν προφητείες προσπαθώντας να τις αποφύγουν. Όπως η Φρέγια που προσπάθησε να προστατέψει τον Μπάλντουρ. Και εγώ όταν κατηγόρησα τον γιο μου που πήγε στο Άσγκαρντ. Άρα συμφωνούμε. Είναι ανοησία να κυνηγήσουμε τον Χάιμνταλ. Όχι. Αν πρέπει να πεθάνει για να ζήσει ο Ανδρέας, τότε θα πεθάνει. Πώς το λες αυτό, γνωρίζοντας όσα γνωρίζεις? Επειδή αν ο Χάιμνταλ απειλεί το γιο μου, θα δράσω. Είναι... Στην φύση σου, ωραίο κόλπο, Νόρν. Ας βρούμε ένα πέρασμα. Πάμε σπίτι. Να σκεφτούμε τα σχέδιά μας. Άκου, αδερφέ.
Προτού πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί δεν το ρίχνεις λίγο έξω? Είμαι βέβαιος ότι κάπου υπάρχει κάτι που έμεινε μισοτελειωμένο. Δώσε στο μυαλό σου χρόνο να τα επεξεργαστεί όλα. Υποπτεύομαι ότι έχεις μισοτελειωμένες δουλειές εδώ στη λίμνη. Ωστόσο, θα χαρώ ιδιαίτερα. Πάμε σπίτι. Τώρα πες μου για τη δύναμη του Χάιμνταλ. Βλέπει το μέλλον. Περισσότερο διαβάζει το άτομο. Βλέπει τις προθέσεις του. Πρόθεσή μου θα είναι να τον σκοτώσω. Αυτό δεν θα του δώσει πλεονέκτημα. Αδερφέ, δεν πρέπει να τον υποτιμάς. Οποιαδήποτε κίνηση κι αν κάνεις, θα την έχει προβλέψει. Αν πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, θέλουμε κάτι άλλο. Ένα πλεονέκτημα. Εντάξει? Πολύ καλά. Θα ρωτήσω τους νάνους. Α, το αναπόφευκτο ερώτημα στους νάνους. Κύριε, με συγχωρείτε. Μπορώ να έχω λίγο από το χρόνο σας? Επιστρέψατε. Επέστρεψαν. Χαλάρωσε λίγο. Νέα. Σου είπαν οι Νόρν πώς να πάρεις πίσω τον Ατρέα. Έχουμε σχέδιο. Οι Νόρν λένε πως ο Χάιμνταλ θα σκοτώσει τον Ατρέα. Θα σκοτώσουμε πρώτοι τον Χάιμνταλ. Μάλιστα. Ναι. Ο Χάιμνταλ. Για να δούμε. Δεν χάνει ποτέ. Προβλέπει τα πάντα. Καθόλου δημοφιλής. Δεν θα είναι εύκολο. Ό,τι πλεονεκτήματα και να έχει, θα εκμεταλλευτώ τα δικά μου. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να κατακλείσεις τις αισθήσεις του, Έχω ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να τα καταφέρεις. Σίντρι, φέρε τον Ντρόπνιρ. Τον Ντρόπνιρ? Το χρειαζόμαστε. Οι προμηθειές μας. Φτάνουν και περισσεύουν. Ακόμα και έτσι, τον Ντρόπνιρ δεν είναι όπλο. Γιατί να... Θέλεις να το συνδυάσεις με... Ακριβώς! Και τότε, όταν θα γίνει... Ανάθεμά σε, είναι ιδιοφυές. Πολύ καλά. Υποθέτω πως το μόνο που μένει είναι... να φέρω τον Ντρόπνιρ. Τον Ντρόπνιρ! Το ήξερα ότι οι δυο τους το σούφρωσαν. Και ο Όντιν κατηγόρησε εμένα που εξαφανίστηκε. Αυτοί έκλεψαν τον Ντρόπνιρ. Δεν κλέψαμε τίποτα. Απλώς ξεδωρίσαμε κάτι που δεν έπρεπε να είχαμε δωρήσει ποτέ. Πώς θα βοηθήσει να σκοτώσω τον Χάιμνταλ? Μη σε νοιάζει εσένα αυτό. Στο έχουμε για έκπληξη. Είμαστε αρτίστες. Μόνο για να μεταφέρεις τον Ντρόπνιρ χρειάζεσαι... Τι έλεγες? Τώρα θες να σκοτώσεις τον Χάιμνταλ? Η βία δεν αποτρέπει τη βία, Κράτε. Νόμιζα ότι το έχεις καταλάβει αυτό. Ό,τι κι αν νόμιζες ότι έχω καταλάβει, ο γιος μου κινδυνεύει. Δεν θα επιτρέψω να πάθει κακό. Ακόμα κι αν αυτό φέρει πόλεμο. Εσύ δεν πιστεύεις. Πιστεύω ότι... Λείψεις πολύ, μικρό μου. Το βρήκα! Νομίζω. Νομίζω ότι δεν πίστευες στην κοινότητα. Όλοι μας ανησυχούμε για το γιο σου, αλλά πρέπει... Αρκετά! Ο Χάιμνταλ είναι απειλή όχι μόνο για τον Ατρέα, αλλά για όλους. Είναι το δεξί χέρι του Όντιν και κρατά το κέρας που θα σαλπίσει το Ράγναροκ. Αν έχουμε τη δυνατότητα να τον βγάλουμε από την... Πιθανότατα θα είναι παγίδα, γιατί ο μπάσταρδος ξέρει τις προθέσεις σου. Κράτε! Δεν έχω δει ποτέ κανένα να τον αγγίζει. Ούτε έναν. Λοιπόν, μάζεψα ό,τι έπρεπε να μαζέψω. Πόσο θα σου πάρει? Πρέπει να πάμε στο Σβάρταλφχάιμ να πάρουμε τα υπόλοιπα υλικά.
Άσε που πρέπει να επισκεφθούμε και την κύρα. Α! Ευτυχώς. Κράτε. Όποτε είσαι έτοιμος. Την κυρά. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, αδερφέ. Μακάρι να ερχόσουν μαζί μας, φίλε. Ξέρω τι το λες, καλό πρόεδρε. Θα τα πούμε εκεί. Αφέντη Κράτε, θέλω να σου πω κάτι. Αν δεν είσαι απασχολημένος. Α, ώρα να δω την κυρά. Αναλαμβάνω εγώ τώρα. Α, όχι. Όλο αυτό ήταν δική μου ιδέα. Εγώ θα μιλήσω στην κυρά. Δεν μίλησα ποτέ στην κυρά. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ο Μπροκ θα πάει. Τι, όχι, όχι. Τον εγώ πρέπει. Άκουσες. Σταμάτα την κρίνια. Δεν θα τα κάνω μαντάρα. Κίστο. Α, φρομέρες ατσούγες. Μα αυτό θα μας εμποδίσετε. Για ξανασκεφτείτε το λίγο. Τι ήταν όλα αυτά, λοιπόν. Α, ο Σέντρι προσπαθούσε να κλέψει τη χρώμα. Τα ίδια σκάτα. Όχι αυτό. Η πύλη. Τι στο καλό έπαθε η κολοπύλη. Μάλλον κάποιος τον είδα Βελίρ έκανε μαλακία με τη διαδικασία. Πιθανώς εξαιτίας όλων αυτών των εισβολών που κάνατε. Μη σκοτίζεις το κομμένο κεφάλι σου. Ο Γερομπρόκ ήρθε προετοιμασμένος. Έχω από παλιά τρόπους να πω και να πω. Πύλες που ούτε καν μπορούν να σκεφτούν. Επειδή είναι ηλίθιοι. Μπροκ, πού είμαστε? Εδώ είστε! Εγκαταλελειμμένη σύρακα συντήρησης. Οδηγεί στο σιδηρουργείο. Θα σας βρω εκεί! Δρόμο! Μπροκ! Και έφυγε. Είσαι σίγουρος ότι ήταν η σωστή επιλογή, αδερφέ? Δεν εμπιστεύομαι. Μιλάει ξεκάθαρα. Και τόσο ιδιαίτερα. Ασυνήθιστη επιφάνεια εδώ. Τον ξωτικό ίσως. Ορίστε, αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, κάποια μέρα θα δούμε και το άσκαρ να φτιάξει. Δεν είναι ο στόχος μου. Μπορεί να είναι το πεπρωμένο σου. Υπονοεί κάτι η υψηλότητά σας? Τίποτα απολύτως. Τον κακομύρι. Γιατί κρύφτηκε εδώ? Φοβόταν κάτι μέσα στις σύραγγες περισσότερο και από την ίδια την πείνα. Δεν μου φαίνεται λογικό. Ο φόβος σπάνια είναι. Βλέπω γιατί είναι μια εγκαταλελειμμένη σύραγγα συντήρησης. Πρόσεχε, αδερφέ. Φαίνεται έφλεκτο αυτό. Oh.
μάθουν! Κι άλλη πετρελαιοκυλίδα. Μια ευνοϊκή διαρροή λαδιού. Μιλήσεις την κυρά. Δεν πρέπει. Όχι. Μη μου το ξαναζητήσεις. Μα... Μανούλα μου. Δεν θέλει αυτός που έφυγε ο Ατρέας, ξέρεις. Ή θέλεις μόνο να υπερασπιστείς τον πρόβλημα. Πάλι τα ίδια. Λες υπονοούμενα και το ξέρεις. Δεν μπορεί ο εξυπνότερος άνθρωπος που υπάρχει να ενώσει τα κομμάτια. Οι γίγαντες κρύβουν την ύπαρξη κάποιου που αλλάζει την έκβαση του Ράγναροκ και δεν βλέπεις ποιος είναι ο μόνος λογικός υποψήφιος. Αυτός που πολέμησε τους θεούς και νίκησε. Δεν είμαι εγώ ο υπερβαθμός τους. Καλά. Συμφωνούμε πως διαφωνούμε. Οι πύλες πρέπει να συνδέονται. Πιο ζώρικο κρίμα από τα άλλα. Δεν θα είναι εύκολο να πάρουν πίσω οι νάνοι τις σειραγγές τους. Πρέπει να ανοίξουμε μία από τις πύλες.
Α, τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα αυλάκια, έτσι αδερφέ. Αυτή η γνώμη σου ήταν ο λόγος που πρότεινες αυτή τη συμμαχία. Πιστεύεις ότι θα οδηγήσω τα στρατεύματά σας στο Ragnarok? Αυτή είναι δουλειά του Τιρ, όχι δική μου. Είναι ξεκάθαρο πως ο Τιρ δεν είναι πια θεός του πολέμου. Ούτε εγώ. Έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη ζωή. Όμως εξακολουθείς να σκοτώνεις θεούς. Άλλωστε, τι κάνουμε σε αυτό το βασίλειο? Η δημιουργία αυτού του όπλου είναι δική σου επιλογή. Ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Θέλω μόνο να προστατεύσω. Το ξέρω. Δεξιά! Ροτ! Εκεί πάνω! Έρχεται δηλητήριο Γκριν! Δηλητήριο! Από ψηλά! Ήταν στη φυλή των Γιότναρ. Ναι, δεν εννοούσα ότι ήταν τεράστια. Ξέρω ότι δεν είναι γιγάντιοι όλοι οι γίγαντες. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαφορά στο μέγεθος ή στον αριθμό άκρων, ας πούμε. Κανένα απολύτω. Εντάξει, τώρα μπορούμε να ανοίξουμε την άλλη πύλη. Γιατί ρωτάς? Σκεφτόμουν ότι ο Όντιν πολέμησε τους γίγαντες για ολόκληρες γενιές, σχεδόν αφανίζοντάς τους σε δύο περιπτώσεις. Ίσως είναι η μοίρα σου να μας βοηθήσεις να τον σταματήσουμε. Ίσως αυτό ήθελε να κάνεις η γυναίκα σου, το σκέφτηκες. Δεν μπορείς να ξέρεις εσύ τι ήθελε. Δεν λέω κάτι που δεν έχεις σκεφτεί. Τα μυστικά της τυχιώνουν τον δρόμο σου σε κάθε βήμα, σωστά? Αν μιλούσες για τις αμφιβολίες μου, ίσως να μην ξεσπούσεις κάθε φορά που μιλάς. Δεν έχω αμφιβολίες. Ήξερε τι έχω αφήσει πίσω μου. Δεν θα μου ζητούσε ποτέ κάτι τέτοιο. Και γιατί να στο ζητήσει? Είχε δει τη μοίρα σου. Σκότωσες τρεις συγγενείς του Όντιν ακολουθώντας τον δρόμο που σου υπέδειξε. Λες να μην ήξερε τι θα συνέβαινε όταν σε έστειλε στο γιο του Χάιν? Αυτά είναι απλές υποθέσεις. Και μάλιστα αρκετές, υψηλοτάτη. Όλοι μας προσπαθούμε να συνεργαστούμε, άλλωστε. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Εντάξει. Ας γυρίσουμε τώρα αυτόν τον τροχό. Κάτι γίνεται. Oh!
Συνεργασία. Γεια όλε, είναι δύο. Είναι θυμωμένα. Να πάρει λίγο καθαρό αέρα μετά από αυτό. Όλοι, ε! Το περίμενα. Είναι κοντά. Το νιώθω. Κοίτα, δεν ήθελα να σε προκαλέσω ή να αμφισβητήσω τη σχέση σου με τη γυναίκα σου. Αλλά νομίζω ότι οι σκέψεις σου δεν συμβαδίζουν με τα ενστικτά σου ακόμα. Το έχω ζήσει κι εγώ. Όταν βγούμε από εδώ μέσα, θα σε αφήσω λίγο μόνο σου για να σκεφτείς προσεκτικά τι σημαίνει η δημιουργία αυτού του όπλου και η χρήση. Εν τω μεταξύ θα δω τι άλλο μπορώ να μάθω όσο είμαστε εδώ. Ίσως στείλω και μερικούς Έινχεργιαρ πίσω στη Βαλχάλα για σιγουριά. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Τα κατάφερες! Καιρός ήταν. Τώρα πρέπει να φτάσουμε στο εργαστήριο. Φάλκι! Αλλά κόψτε εσείς δρόμο με αυτά τα κόλπα σας. Νομίζετε ότι δεν αντέχω λίγο περπάτημα. Μπορώ να σας προλάβω όποτε θέλω. Θα γίνεις ένας όμορφος κόκκινος λεκές πάνω στο τσεκούρι. Αυτοί οι κοπρίτες. Να γιατί έκλεισαν τις πόρτες. Πάρτα, τσουτσουνοτρίφτη! Προς σιδηρουργείο. Και λίγα λέει. Περίμενε! Σχεδόν το κατάφερα! Να! Έλα, ξένε, έμπα μέσα! Θεέ μου, δεν θα συνηθίσω αυτό το κόλπο. Βλέπω ντόπιους. Φερόμαστε πολιτισμένα και ελπίζουμε ότι κανείς δεν θα χτυπήσει συναγερμό.
εδώ. Σταματήστε τη μουρμούρα για τον προστατευτικό εξοπλισμό. Ρε παθητικοί χέστες. Δεν έχετε δει ποτέ σα ζωντανό θρύλο. Καλά, δεν έχει νόημα αυτό. Πήρατε πρέφα τι συμβαίνει εδώ. Τα καματόμαλα που τους κάνει έκαναν φωλιά στα σκοινιά. Πρέπει να ανέβουμε εκεί πάνω και να τα διώξουμε. Φαίνεται πως ο νερόμυλος εκεί πάνω ανοίγει την πύλη. Όχι ότι μπορούμε κι αυτά. Δεν έχει γάντζο εκεί. Ρίξε μια ματιά τριγύρω και δες αν υπάρχει τρόπος να το σηκώσεις. Ετοιμάσου, επιστρέφει! Αδερφέ, πρόσεξες μήπως ότι οι νάνοι του καταβλισμού ανησύχησαν πιο πολύ που είδαν τον Μπροκ παρά εσένα? Όντως, έδειχναν έκπληξη. Εντάξει, τώρα μπορώ να γυρίσω τη μανιβέλα και να σκεπάσω το πίνα. Δώσε σήμα όταν είσαι έτοιμος. Τώρα. Το έχω! Έγινε! Α, κάτι λέει αυτό. Τώρα μάλιστα! Πέτυχες, Διάνα! Γύρνα τη ξανά! Αμέ! Πέρνα μέσα και καθάρισε τα σκοινιά! Μέλα! Περιμένει η κυρά! Ρε, σου έχω κι άλλο. Τι γίνεται μεγαλύτερο όσο το αφαιρείς.
Για να δούμε. Κάποια αφηρημένη έννοια θα είναι. Η όρεξη? Μα όχι, δεν ταιριάζει. Αν δεν το βρεις, δεν θα σου πάρουμε και το κεφάλι. Μα τι έξυπνο. Αστείουλη. Ψυχρούλα κάνει. Λέω να πάρω λίγο για την κυρά. Τι να πάρεις ακριβώς? Άνεμο? Όχι ρε χαμένε, τον ήχο του ανέμου. Πώς? Κοίτα να μαθαίνεις. Βλέπεις, η μαγεία των άνων έχει να κάνει με το άειλο. Τη σχέση μεταξύ των υλικών που μπορείς να αγγίξεις και αυτών που δεν μπορείς. Έχει να κάνει με την κατανόηση. Κατανόηση τίνος? Ότι η φύση ενός πράγματος είναι πιο σημαντική από τη μορφή του. Στάσου! Μυρίζομαι μπελά. Εδώ είμαι, μπάσταρδοι! Πάμε, επιτέλους! Όλοι εσείς οι μαλακοφιόλιτες! Αυτή η κυρά που λες... Η κυρά της φυριλάτησης. Δεν υπάρχει πιο μαγικό πλάσμα σ' όλο το βασίλειο. Ήθελα να τη γνωρίσω από τότε που έφτανα ως το γόνατο ενός νόκελ. Αλλά ο Σύντρι διαφωνούσε. Είπε πως ήμουν πολύ αγέννης. Αλλά σήμερα είναι η μέρα. Πού ανατρίχιασαν τα κοκόπια μου. Πάντως, Μπροκ, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο... μαζεμένο. Μήπως έχεις τρακ? Τι! Σκάσε! Όχι, αντεγάμισου! Δεν λειτουργεί. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα? Στην άκρη! Θέλω να δω! Χέσε μας! Πρέπει να φτιάξω μόνος μου ολόκληρη την πόλη, δηλαδή. Θα χρειαστώ μερικά πραγματάκια. Ελάτε μαζί. Το μέρος έχει καταδύσει ερήπη. Είναι μεγάλη ασέφεια. Θέλω να βάλεις το τσεκούρι μας να φιλήσει αυτό το υλικό εκεί πέρα. Το ασημί με τα αγκάθια. Θα βγάλεις άκρη. Αυτή η κυρά τι ακριβώς κάνει? Θα δούμε και οι δύο σύντομα. Αλλά ξέρω αυτό. Αν θα δούμε πολύ τη χερή, θα μας δώσει την ευκαιρία. Δεν τη δίνει σε όλα τα αντικείμενα, αλλά σε όσα τη δίνει, γίνονται το κάτι άλλο. Το τσεκούρι? Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε εντελώς άλλο βυζοτράβημα. Ίσως κάποτε σου πω την ιστορία. Η Φέη ήταν η μόνη που κατάλαβε το λεπτό μου χιούμορ. Τι υπέροχη γυναίκα. Μόνο το γούστο της στους άντρες μας τα χάλασε. Τώρα θέλω λίγο από το χάλκινο υλικό που είναι δίπλα στα σπασμένα ξύλα. Εκείνη την εποχή καταπιανόμουν τόσο πολύ με τη δουλειά που σταματούσα όταν έπεφτα ξέρος. Με τον καιρό έχεις λιγότερα να αποδείξεις και βρίσκεις το ρυθμό. Κατάς την επιπλέον προσπάθεια να κάνεις τόσο καλό. Όπως όταν θες να δείξεις επιτέλους την κυρά ποιος είσαι. Λοιπόν, Τράγε, απίστευτο το πόσο γρήγορα παράτησες τον γρίφο. Μην το πάρει το ποτάμι. Γίνεται πιο μεγάλο όσο του αφαιρείς, ε! Ακριβώς! Το βρήκα. Είναι η επιθυμία. Όχι! Τι εννοείς, μπα! Η επιθυμία μεγαλώνει μόνο όταν αφαιρείς το αντικείμενο του πόθου.
Εντάξει, δεν είναι τέλειο. Δώσε εσύ καλύτερη απάντηση. Δεν θα σου το πω τόσο εύκολα. Ωραία! Ας πιάσουμε δουλειά. Άλλο ένα πιδάλιο να γυρίσουμε και πάμε στο εργαστήριο. Δεν βλέπω εργαστήριο. Δεν βλέπεις τη μορφή του εργαστήριου, αλλά θα πάμε στη φύση του. Για λίγο νόμιζα ότι τον καταλάβαινα κάπως. Καλά είμαστε! Γύρνα! Πού είναι το σιδηρουργείο? Να τι έρχεται. Να, εγώ... Χρειάζεται το τελευταίο συστατικό. Το αίμα ενός θεού. Δώσε στο χέρι σου. Σχεδόν ξέχασα. Κυρία, θα ήταν τιμή μας αν ίσως το ευλογούσατε για μας. Είστε... Ακούτε! Ακούτε! Τι σκατά έγινε! Φέρετε λες και δεν είμαι καν εδώ. Οι γοργόνες δεν μιλάνε στα σώματά μας. Μίλανε σε ένα μέρος της ψυχής μας. Συγκεκριμένο μέρος. Που μάλλον δεν έχεις. Γαμάτο. Γαμάτο! Ανάθεμα σύντρι ψεύτης κατοφάγε! Το ήξερα. Πέθανα. Πέθανα, γαμάτο! Τι σκάτα θέλεις. Χρειάζεται ευλογία. Ναι, αυτή που θα μας έδινε ευλογία, μας έδωσε πουλο και χώθηκε στα φύκια! Χρειάζεται την ευλογία ενός μεγάλου σιδηρουργού. Τι?
Μπα, μπα, αρχίδια ευλογία δίνω. Δεν έχω όλη την ψυχή μου. Η ευλογία δεν θα έκανε τίποτα. Σημασία έχει φύση του κάθε πράγματος. Όχι η μορφή του. Εντάξει. Ήθε αυτό το όπλο να βρίσκει στόχο. Ήθε να κραδένεται με σοφία. Ήθε να αφίεται όταν τελειώσει το έργο του. Ας επιστρέψουμε. Ξέρεις ότι δεν γίνεται να σ' αφήσω να το... Ξέρεις ότι δεν γίνεται να σ' αφήσω να το... Πάρει σπίτι χωρίς να χωρέσει να το καταστήσω. Κοίτα! Έχουμε εθελοντές! Αριστερά! Έτσι, μπράβο! Βλέπω, δεν είναι η πρώτη σου φορά, με δόρη! Είναι το πρώτο όπλο που μαθαίνουν οι Σπαρτιάτες! Μάλιστα! Σαν τον παλιό καλό καιρό, λοιπόν! Δεν θα μπορούσε να το θέσω πιο δυσίγουρο. Αδερφέ, το κρυμ κούρνιεσαι ψηλά! Δηλητήριο, δεξιά πλευρά! Ρίξου όσα θες! Το τρόπι θα φτιάξει κι άλλα! Από δεξιά! Σου αρκεί το ικανοποιητικό! Μου αρκεί! Πίσω σου, αδερφέ! Το δόρυ Τρόπνιρ φαίνεται έτοιμο για μάχη. Για να δούμε αν θα μας βγάλει κι από εδώ μέσα. Φαίνεται θα το κάνουμε όπως με τον μικρό. Άκου, εκτιμώ πολύ αυτά που είπες πριν. Είναι καλό να έχεις φίλους όταν μαθαίνεις ότι ο αδερφός σου είναι ένας άχρηστος παλιό ψεύτης. Είμαι σίγουρος ότι ήθελε να σε προστατεύσει. Δεν ήταν δική του απόφαση. Αν κάποιος πεθάνει, έχει δικαίωμα να το ξέρει. Μη χολοσκάς, Μπροκ. Όλοι πεθαίνουμε κάποτε. Κάποιοι περισσότερες από μία φορές. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Πρέπει να τελειώσουμε με τη δοκιμή του δόρατος. Ελάτε! Ίσως χρειαστεί να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Επιάδες, καλύτερα! Θα με πάρει! Είναι τίκα στις φωλιές μας το πάνω! Ετοιμάσου για γέρες ρίψη! Πίσω σου! Φωλιά! Κάνε κάτι με τη φωλιά! Κατάστρεψε τη φωλιά! Αλλιώς μάστε μάτια ψάρια εδώ μέσα! Σταμάτα να μαλακώσεις!
Αποφασίζεσαι και πιάνεις αυτό το πράγμα προτού βγουν κι άλλα! Δεν βλέπεις από πού έρχονται! Άντε ρίχτου πια! Κατέβασε το κεφάλι σου, καμιά ιδέα! Α, ναι. Μεγαλώνει όσο του αφαιρείς. Μήπως είναι ο χρόνος? Γιατί όσο αφαιρείσαι από τα γεγονότα, τόσο μεγαλώνουν στο μυαλό σου. Μπα, τώρα που το λέω δυνατά, κατάλαβα τις αχλαμάρες, λέω. Περνάω τέλεια. Τα ματώμαλα άρχισαν να διαολίζουν τα κρύμ. Ρίξε ξύλο για να βγουν. Ε, όλοι εσείς οι μαλακοπιόλιδες! Πίσω σου, μας ρίχνουν! Μπράβο που το είδες! Έτσι θα ανέβεις εκεί. Λες και σου μιλάει αυτό το δόρυ. Τα πιάνεις χωρίς να σταμάθω. Είδες, αρκετά γερό για να σκαρφαλώσεις, να κρεμαστείς, ό,τι θέλεις. Προσοχεία εκεί κάτω! Αργά το θυμήθηκες. Θέλω να σας ζητήσω μια τελευταία χάρη και μετά είμαστε πάτσι. Αυτό που έγινε εκεί κάτω στο εργαστήριο με την κυρά είναι δική μου ιστορία και μόνο εγώ τη λέω, εντάξει? Σύμφωνη. Ίσως για ένα χρονικό διάστημα... Μιμία. Να κάνουν εκείνα τα κρύβια. Όχι. Δεν έχεις τα κότσια. Πες καλημέρα. Ήξερα πως είσαι διαθέσιμο! Come on!
καλά. Εγώ θα στήσω μαγαζί. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπροκ. Ελπίζω να είναι ζωντανός ο Σίντρι όταν ο Μπροκ τελειώσει μαζί του. Αυτοί είναι έτοιμοι να σκοτωθούν ακόμα και όταν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Μα πού πήγαν όλοι? Μήπως τ' ενοχλώ? Απλώς θέλω να μιλήσουμε. Μπαμπάς προς μπαμπά. Μιας και το ανέφερα, φαντάσου την έκπληξή μου όταν είδα τον Ατρέα στο κατόφλι μου. Τα πάει καλά παρεπιπτόντως. Και θα συνεχίσει να τα πηγαίνει καλά αρκεί να επιστρέψω στο Άσγκαρντ. Σχετικά σύντομα. Εξάλλου, ο φίλος μας εδώ έχει πολλούς λόγους για να ζήσει. Αμφίβολο. Πήγαινε τώρα, αλλά φρόνημα. Νεοδόρη. Δεν συμπάθησε ποτέ τον Μπροκ. Αλλά το ταλέντο του είναι αδιαφυσβήτητο. Ήρθες να μιλήσεις. Μιλά. Σίγουρα δεν θέλεις πόλεμο. Έτσι, Κράτε. Όλο αυτό το αίμα στα χέρια σου. Στα χέρια του γιου σου. Θέλω την ειρήνη όσο τη θες κι εσύ. Μαζί ίσως καταφέρουμε να τη βρούμε. Λέει ψέματα. Το ξέρω. Το αγόρι μας, ξέρεις. Είναι όλα όσα περίμενα. Τόσο έξυπνο. Ευγενικό. Είναι σίγουρα γιος. Αστειεύομαι. Πραγματικά οφείλεις να είσαι πολύ περήφανος. Είναι το κλειδί για την ειρήνη στις μέρες μας. Είναι η σωτηρία από το πεπρωμένο και τις προφητείες. Ο γιος μου δεν είναι το κλειδί σου. Έλα τώρα, δεν χρησιμοποιούν τη μεταφορά στην πατρίδα σου. Ή δεν τη χρησιμοποιούσαν. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό. Ξέρω δεν είσαι ο Θεός που ήσουν κάποτε. Και να... η ευκαιρία σου να το αποδείξεις. Φέρε πίσω το γιο μου. Γιατί θα γνωρίσεις το Θεό που ήμουν κάποτε. Και τι είδους Θεός είναι αυτός, Κράτε? Τι ακριβώς ξέρεις εσύ από θεϊκή φύση? Όσο υπάρχει, σε έχει λατρέψει ποτέ κανένας? Προσευχήθηκε κανείς σε σένα? Μπορείς έστω να φανταστείς τέτοιου είδους αγάπη? Όχι! Δεν σε νοιάζει για τους θνητούς. Δεν σε νοιάζει για τίποτα πέρα από τον εαυτό σου. Πέρα από το τέρας που σκοτώνει δίχως σκοπό. Φοβάσαι αυτό που δεν θα μπορέσεις ποτέ να κατανοήσεις. Είναι να απορείς που το αγόρι σου δεν βιάζεται να γυρίσει πίσω. Μην τον ακούς, αδερφέ. Απλώς προσπαθεί να σε εκνευρίσει.